Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Και καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή του Mad TV. Είμαι η Σέμπλε και εδώ στο Mad for Fashion και την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty trends, για hair trends, για μαλλιά, νύχια, τέλος πάντων ό,τι έχει να κάνει με τη μόδα και την ομορφιά. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα, outfit check, πάω σε μια γευσηγνωσία κρασιών. Για την περίσταση λοιπόν, έχω φορέσει το καπελάκι μου γιατί μπορεί ενδεχομένως να περπατήσουμε και στα χωράφια, μπορεί, δεν ξέρω. Ένα μαύρο κολλητό έτσι φορεματάκι, γιατί ξέρουμε πάντα ότι είμαι overdressed εκεί που πάω. Έχω βάλει και το φουλαράκι μου από πάνω για να κρύβουμε τα ετοιμασμία. Και ασφαλώς το έχω συνδυάσει με την αγαπημένη μου Baby Jubua Bag, η συγκεκριμένη, συγγνώμη, λέγεται Θέρες, και μπορείτε να τη βρείτε μέσω του Instagram μου Baijubua, όπως αναγράφεται και στο banner, ή μέσω της ιστοσελίδας baijubua.com. Πάω λοιπόν να κάτσω, πάμε για σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για hot fashion trends. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mad for Fashion και πριν μιλήσουμε για hot fashion trend, θέλω να σας πω ότι το Mad Video Music Awards 2024 από την ΔΕΗ, η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, έρχεται την Παρασκευή 19 Ιουλίου στο Mad TV. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξαναζήσετε αυτές τις καταπληκτικές στιγμές που μπορεί να ζήσαμε. Τρομερά σοου, εκφωνητές, καλλιτέχνες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα απολαύσουμε στις οθόνες μας είναι η Αναστασία, ο FY, Ζόζεφιν, Λίλα, Μαρσό, Ρακ, Μαρίνα Σάτι, Τρανός, Κωνσταντίνος Αργυρός και όλοι οι υπόλοιποι που είχαμε την τύχη να απολαύσουμε πάνω στη σκηνή. Άρα συντονιζόμαστε όλοι την Παρασκευή 19 Ιουλίου, δηλαδή απόψε, στις 8 η ώρα το βράδυ στο κανάλι του Mad TV. Ωραία λοιπόν, πάμε για hot fashion trend. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα barrel jeans, τα οποία είναι έτσι ένα πάρα πολύ hot και τώρα θα μου πείτε jeans το καλοκαίρι, δεν πειράζει όμως, για εμάς που θα πάμε στα νησιά λοιπόν και το βραδάκι μπορεί να έχει λίγο πιο έτσι κρύο, το barrel jeans είναι ένα πάρα πολύ relaxed και ανεπιτίδευτο, συγγνώμη, steel jean, το οποίο είναι λίγο πιο χαμηλό, μπορείτε ενδεχομένως να το φορέσετε με ένα crop top ή και με ένα πουκάμισο, με flat παπουτσάκια, έτσι και να έχετε ένα τρομερό στυλ για τα καλοκαιρινά σας βράδια στα νησιά. Πριν πάμε σε break, θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι στο Mad κρύβει δώρα και αυτό χάρη στο Παντού. Το Παντού λοιπόν είναι ένα app το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές καθώς επιβραβεύει τους χρήστες της κάθε φορά που σκανάρουν ένα QR κωδικό. Γι' αυτό λοιπόν συντονίσου από 1η έως 31 Ιουλίου στο κανάλι του Mad TV και βρες το QR code του Παντού που θα εμφανίζεται αναστιγμές στην οθόνη, σκαναρές το και γίνε εσύ αυτός που θα κερδίσει το ταξίδι στη Βουδαπέστη αλλά και άλλα πλούσια δώρα και πόντους στο Παντού. Γι' αυτό λοιπόν συντονίσου και μένουμε στο Mad TV. Πάμε για break και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε και τη σημερινή μας καλεσμένη. Επιστρέψαμε λοιπόν και ήρθε η στιγμή να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Είναι ένα κορίτσι που κατά πάσα πιθανότητα έχει πετύχει στο For You σου page στο TikTok, καθώς τα make-up looks που κάνει είναι καταπληκτικά και γίνονται κάθε φορά viral. Ας υποδεχτούμε λοιπόν την Αναστασία Φτηλά. Αναστασία μου, τι κάνεις? Γεια σας, Εμπλέ μου, τι κάνεις? Πώς είσαι, σε τι φάση πετυχαίνουμε? Λοιπόν, τώρα είμαι σε μια φάση που τελειώνω το πανεπιστήμιο. Άντε με το καλό. Ναι, τελειώνω την αισθητική και την κοσμητολογία. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα παίρνω και δεύτερο πτυχίο στο μακιγιάζ. Πήρα πέρυσι ένα σε ιδιωτική και πάω και για δεύτερο πάλι σε ιδιωτική. Πω, είσαι καταπληκτική. Μπράβο σου, μπράβο. Άντε, καλή στα διαδρομία και ευχαριστώ να πάνε όλα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μου πεις έτσι πώς γεννήθηκε η αγάπη σου για το make-up. Λοιπόν, εγώ πάντα είχα μία πιο καλλιτεχνική φύση στην οικογένεια, δηλαδή αυτό με ξεχώριζε. Ζωγράφιζα περίπου 6 χρόνια, πήγαινα, έκανα μαθήματα ζωγραφικής. Okay. Και μετά καθώς μεγάλωνα και έτσι ήμουν πιο γκέρλι και άρχισα να βάφομαι, αυτή η αγάπη μου προς την τέχνη άρχισε να βγαίνει στο μακιγιάζ. Okay.
Και κάπως έτσι δηλαδή μου άρεσε. Από μικρή βασικά μου άρεσε και το μακιγιάζ. Δηλαδή θυμάμαι να βλέπω τη μαμά μου να βάφτει και να τη ρωτάω συνέχεια τι κάνεις εκεί, τι είναι αυτό. Οπότε από μικρή φαινόταν ότι μου αρέσει ο χώρος της ομορφιάς. Okay. Και θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο επαγγελματικό μακιγιάζ που έκανες? Κοίτα, επαγγελματικό. Θα σου πω το πρώτο SFX, το πιο καλλιτεχνικό που έκανα, δηλαδή special effect που λέμε. Ήμουνα 14-15 χρονών το πολύ και είχα πάρει μανό. Είχα βάλει στο πρόσωπό μου μανό και κολλούσα από πάνω χαρτί και μανό και χαρτί για να κάνω μια και καλά ένα δέρμα. Και κάπως το έσκισα, το έβαψα έτσι στο σκούρινα, έβαλα lip gloss για και καλά αίμα ότι χτύπησα, ναι. Wow, πολύ μικρή, τέλειο. Ήμουνα μικρή, ναι. Σούπερ. Και τότε φαντάζομαι ότι δεν ήταν και τόσο αναπτυγμένο το SFX. Όχι, καθόλου. Και δεν είχα μπει και εγώ καθόλου στο χώρο, δηλαδή και στο Instagram και σε αυτά. Δεν είχα καθόλου επαφή μέχρι τα τελευταία χρόνια. Τελευταία άρχισα να μπαίνω πολύ σε αυτό. Η δική σου, όταν τους ανήγγειλες ότι θα ασχοληθείς με το make-up, πώς αντέδρασαν? Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική. Mm-hmm. Γενικά, με στήριξαν από τη μέρα που τους το είπα μέχρι τώρα με στηρίζουν πάρα πολύ. Και με συμβούλεψαν να πάω και στο πανεπιστήμιο για την αισθητική, δηλαδή σε όλο αυτό το χώρο. Μου έχουν δώσει πάρα πολύ κουράγιο και είναι εκεί νούμερο ένα φαν μου και οι δύο πάντα. Θα δώσουμε ένα φιλάκι όμως, ναι, που θα μας κοιτάνε σίγουρα. Εννοείται, θα δώσουμε φιλάκια. Σούπερ. Λοιπόν, γενικά εσύ είσαι λάτρης των τάσεων ή προτιμάς να δημιουργήσεις τις δικές σου τάσεις? Λοιπόν, μου αρέσει όταν βγαίνει μια τάση να τη δοκιμάζω πάρα πολύ. Οπότε δοκιμάζω τις τάσεις και τις υιοθετώ και τις κάνω δικές μου όσες μπορώ ή τις φέρνω στα δικά μου μέτρα. Αλλά γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα. Οπότε θα πω ότι είμαι με τις τάσεις. Ωραία. Και για ακριβώς λοιπόν, επειδή είσαι με τις τάσεις, θέλω να μου πεις τις 5 τάσεις που πρέπει να υιοθετήσουμε φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πω ότι με βάση φυσικά την δική μου αισθητική. Το glowy makeup είναι πάρα πολύ in φέτος το καλοκαίρι, τα γυαλισμένα δέρματα που βλέπουμε, καθώς και το no makeup, είναι διαφορετικά αυτά. Οι ψεύτικες φακίδες είναι επίσης πολύ ωραίες, δίνουν έτσι μια πιο φρεσκάδα. Το peachy, δηλαδή το ραδακινί makeup που είναι αυτό το που λέμε το ηλιοβασίλεμα και αυτό. Και θα πω και τα fluffy φρύδια, είναι το αγαπημένο μου trend για πάντα. Έτσι και νομίζω ότι δίνει και πάρα πολύ στόμφο και ένταση στο βλέμμα. Ναι, το οποίο το θέλουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει όμως ένα make-up trend που δεν θα ήθελες να επιστρέψεις ποτέ? Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς trend, αλλά πιο πολύ δεν μ' αρέσει να βλέπω παστομένες βάσεις. Αυτό το κέικι που λέμε, που ξεχωρίζει το μακιγιάζ με το πρόσωπο. Κανονικά πρέπει να είναι ένα, πρέπει να αναδεικνύεται η ομορφιά και όχι να είναι το μακιγιάζ πάνω από σένα. Άρα, less is more, όπως λέμε. Ακριβώς. Σούπερ. Ασχολείσαι και με τον νηφικό μακιγιάζ, σωστά? Βεβαίως. Τι διαφορές υπάρχουν με ένα άλλο πιο κλασικό μακιγιάζ? Λοιπόν, η διαφορά του κλασικού με του νηφικού μακιγιάζ είναι ουσιαστικά πρώτον ότι το νηφικό μακιγιάζ είναι επάγγελμα σεζόν, να το πω κάπως έτσι, γιατί είναι μεγάλη ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως ξέρουμε, με τους γάμους. Οπότε εκεί από μόνο του λίγο, ανεβαίνει από εκεί και μόνο λίγο η αξία του. Και μετά είναι ο χρόνος που θα σπαταλήσεις με μια νύφη. Δηλαδή, όχι θα σπαταλήσεις, θα ασχοληθείς με την νύφη. Στην πρόβα που θα είναι περίπου όσο 2 με 2,5 ραντεβού, θα της πεις συμβουλές, θα την ακούσεις, θα της πεις για το δέρμα της, τι να προσέξει. Οπότε είναι όλα αυτά, τα οποία και η μέρα του γάμου εννοείται. Οπότε είναι ένα σύνολο και κυρίως είναι ο χρόνος που θα αφιερώσεις στη νύφη για να είναι όσο πιο άνετη γίνεται στη μέρα του γάμου της. Πολύ ωραίο. Ασχολείσαι και με το TikTok, όπως είπαμε. Ναι. Έτσι, πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς και πίστευες ξεκινώντας ότι τα βίντεο σου έχουν τέτοια απήχηση? Ούτε καν. Ξεκίνησα μέσα στην καραντίνα του 20 για πλάκα. Έκανα βιντεάκια lip singing που λέμε για να γελάμε εμείς και οι φίλοι μου. Και μετά. Εκεί έδινα και πανελλήνιες, οπότε λίγο ανέβηκα εκεί πέρα. Και μετά, όταν πήγα πρώτο έτος, άρχισα να κάνω κάποια make-up looks, έτσι πιο creative. Αυτά πήγαιναν καλά και σιγά σιγά εγώ συνέχιζα να ανεβάζω γενικά. Οπότε ανέβηκα μέχρι που ήρθε και η πρώτη εταιρεία. Είχα δηλαδή έτσι, έβλεπα ανταπόκριση, έβλεπα και το κοινό να έχει ανταπόκριση. Και κάπως έτσι δεν το περίμενα αυτό, αλλά είμαι εδώ από αυτό. Τέλειο, μπράβο σου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Πριν φύγουμε σε break, θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι την Αναστασία σε 5 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, η Αναστασία σε 5 χρόνια ευχόμαι να ταξιδεύει. Okay. Να ταξιδεύει και λόγω δουλειάς, δηλαδή να κάνω και διεθνή καριέρα. Oh,
να ταξιδεύω θέλω και πάνω κάτω να είναι η ζωή μου όπως τώρα. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη αυτόν τον καιρό. Απλά να έχω πιο πολλά ταξίδια και να είμαι σίγουρα όπως είμαι τώρα χαρούμενη. Σούπερ, λοιπόν, σε ευχόμαστε πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε και στην παρέα μας. Έχουμε την αγαπημένη μας make-up artist, Αναστασία Φτύλα. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Αμέ. Λοιπόν, don't think it και ξεκινάει τώρα. Instagram ή TikTok? TikTok. Rose Love ή Fuchsia Heavy Pink? Rose Love. Bold Eyeshadow ή 3D Makeup? 3D Makeup. Υπερβολικό Makeup το πρωί ή No Makeup το βράδυ? Υπερβολικό Makeup το πρωί. Wet Skin ή Doll Blush? Wet Skin. Χειρότερο να σπάς στη τσάντα σου το Foundation ή μια σκιά με Glitter? Foundation. Φορούμε ή Jean με άσπρο μπλουζάκι? Jean με άσπρο μπλουζάκι. Καθημερινό λύσιμο το μαλλιόν ή ένα λάξ? Ένα λάξ. Ιαπωνικό κοιμονό ή μακριά από κάμισα? Μακριά από κάμισα. Σνίκερς ή γόβες? Γόβες. Είσαι καταπληκτική. Φαντάσου πόσο χρόνο είχαμε ακόμη? Είχαμε ακόμη 3 με 4 δευτερόλεπτα. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Πίστευα θα πως νικήσατε μεταξύ. Δεν το πιστεύω ότι είπα γόβες. Μπράβο μου. Εντάξει και σήμερα. Εντάξει. Οπότε πότε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκες τον χρόνο να έρθεις να μας επισκεφτείς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή στα διαδρομία και ό,τι κάνεις είμαι σίγουρη ότι θα το υπερπετύχεις. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, αλήθεια. Φιλάκια. Λοιπόν, το σημερινό μας επεισόδιο μπορεί να ήρθε στο τέλος του. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ραντεβού πάλι αύριο στις 7 στο κανάλι του MAD TV για να μιλήσουμε για πολύ μόδα. Είμαι η Σέμπλη και σας φιλώ γλυκά.